Κεφάλαιο 12. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την οθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε για την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από την χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμία ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του πρωτοτόκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα όταν θέλησε να πάρει την ευλογία αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσή τη Νέας Διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Προσέχετε λοιπόν να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει, γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν τη τιμωρία όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη δω την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν,
για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει.